Στον κύριο Παπαδόπουλο θα πάω, το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Πιο αποκαλυπτικό και από το exit poll, για το οποίο πάντα κρατάμε, προφανώς αφού είναι exit poll μια επιφύλαξη, πιο αποκαλυπτική νομίζω αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι η τοποθέτηση των δύο υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική, γιατί έχει συνέπεια η τοποθέτηση η οποία θέλει να υπολογίσει το ποσοστό και των δύο πόλων του πολιτικού συστήματος που θέλουν να στήσουν αυτή τη στιγμή το κλίμα τεχνητής πόλωσης. Δηλαδή βλέπει αθρηστικά τις δυνάμεις που, αφού πέρασαν τρία μνημόνια στην Ελλάδα, παριστάνουν τώρα ότι τους χωρίζει άβυσσος, τις δυνάμεις οι οποίες έχουν και οι δύο δεσμεύσεις μέχρι το 2060, τις δυνάμεις οι οποίες δέχονται και οι δύο να κινηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο αυξημένης επιτήρησης και θυσιών του λαού. Και από αυτή την άποψη είναι συνεπείς στην τοποθέτησή τους, όσο και αν εξοργίστηκαν εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Τι θέλω όμως να πω τώρα. Πρώτο, αριθμητικά είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι ένα μεγάλο ποσοστό του λαού δεν εγκλωβίστηκε στην παγίδα της τεχνητής πόλωσης, παρότι έχουμε μία άνοδο του διπολισμού αριθμητικά, δεν είναι αυτή των παλαιότερων εποχών. Δεύτερο, ποιοτικά, αυτό το συναντάμε εμείς πάρα πολύ, ο κόσμος που έχει παγιδευτεί είναι με κρύα καρδιά, είναι με μετέωρο βήμα, είναι με το ένα πόδι στον αέρα. Σκέφτεται από τη μία το μικρότερο κακό, αλλά δεν συναντάμε πλέον μαχητικό κλίμα που υπήρχε το 12 και το 15, τουλάχιστον υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση. Τρίτο, για μας σαν κόμμα, βλέπουμε δύο ακόμα τώρα θετικά στοιχεία. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, το ΚΚΕ, ναι, θα σας πω, δεν έπρεπε σε αυτή την περίσταση που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να έχει απώλειες πολιτικές, δεν έπρεπε να έχετε ενδυναμωθεί περισσότερο από ό,τι δείχνουν, βέβαια θα περιμένω το αποτέλεσμα, ναι, από ό,τι δείχνουν τα exit poll. Εγώ λέω ότι ήδη με βάση το exit poll, γιατί και η αίσθηση πηγαίνω... που έχω από το exit poll, ναι, είναι ότι μένετε περίπου ακίνητοι. Δεν είναι έτσι, κύριε Κατζηνικολάου, να σας πω γιατί. Παρακαλώ. Γιατί από τις ευρωεκλογές του 2014 εμείς είχαμε μία πτώση το 2015, είχαμε έναν κόσμο ο οποίος ταλαντεύτηκε, εγκατέλειψε προσωρινά το κόμμα, και έχουμε από τη μία πλευρά μία σημαντική δυναμική επανάκαμψης παλαιότερου κόσμου, ο οποίος ξανασυμπορεύεται πλέον με το ΚΚΕ, αλλά και συναντήσαμε πάρα πολλούς και τη συστράτευση πάρα πολλών νέων. Νέων που ψηφίζουν για πρώτη φορά και νέων γενικά ψηφοφόρων. Αυτά είναι δύο θετικές τάσεις που, μαζί με το μετέωρο βήμα που λέω, ενός κόσμου ο οποίος με κρύα καρδιά έχει ακόμα εγκλωβιστεί στο δίλημα του μικρότερου κακού, δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μια δυναμική το επόμενο διάστημα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η τάση όχι απλά δεν θα ανακοπεί, αλλά μπορεί να ενισχυθεί. Σε κάθε περίπτωση θα μεταφράσουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή τη δυναμική σε σκληρούς αγώνες την επόμενη μέρα, όχι απλά για να μην υπάρξουν περισσότερες απώλειες στους εργαζόμενους, αλλά για να υπάρξει δυναμική αντεπίθεσης. Και τέλος, για να ολοκληρώσω, είναι και ένα μήνυμα προς την Ευρώπη. Ένα ισχυρό ΚΚΕ στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη σε πολύ αρνητικό σχετισμό ανασυγκρότησης του κομμουνιστικού κινήματος στην Ευρώπη.